το συγγνώμη από αυτό το φανταστικό κόσμο της Λάρισας. Ήσουμε από το πρώτο επίπεδο μέχρι το 90 και μετά το πρώτο διαθήκαμε να συνθέσουμε σε κάθε μας προσπάθεια. Από την άλλη, μπήκαμε στο παιδί αρκετά καλά, θα έλεγα, χωρίς να δημιουργήσουμε κάποια μεγάλη φάση, αν ξέρουμε το Αντρέα. Στην αρχή του παιδιού κερδίσαμε τις μονομαχίες, ήμασταν πρώτοι στην μπάλα, είχαμε την κέρκυρα όσο μπορούσαμε στο μισό γηπέδο, γιατί πρόκειται για μια ποιοτική ομάδα. Στη συνέχεια, είναι λογικό, έπεσε λίγο ο ρυθμός ο δικός μας, ανέβηκε λίγο η κέρκυρα, γιατί είχε καλούς παίκτες, κράτησε λίγο την μπάλα και δεχτήκαμε τον γκολ. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, πιστεύω ότι ήταν φυσικό και επόμενο να αφήσουμε κάποιους χώρους πίσω. Δεν δεχτήκαμε κάποια αντεπίθεση που με κινδυνεύσαμε, νομίζω. Αλλά θα ήθελα να σταθώ στο ότι εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο και προσπαθούμε να το ανεβάσουμε επίπεδο, δύο ομάδες όπως η Κασιόπη και η Λάρισα, που βάσει ρόστερ, η Κασιόπη και βάσει ονόματος και ρόστερ η Λάρισα, δεν αξίζουν να παίζουν σαν την κατηγορία. Δεν είναι σωστό να διδάσκουμε ποδόσφαιρο από το οποίο παίχτηκε 13 λεπτά καθαρό ποδόσφαιρο στο δεύτερο μήνυμα. Το θεωρώ απαράδεκτο. Εμείς μέσα στον Απόλλωνα, στο Πανεγιάλιο και στην Καλυθέα, αν και επιδεχτήκαμε πίεση και ήμασταν με σκορπόλη διαφορά, δεν κάναμε καθυστερήσεις. Και πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε εμείς οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο λίγο καλύτερο, γιατί είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Θα ήθελα να ευχηθώ στον Τάσο και στην Κασιόπη καλή συνέχεια και για ακόμα να ευχαριστήσω τον κόσμο μας.